η προσωποποίηση του ότι η παράταξή μας δεν λειτουργεί πια, του ότι η παράταξή μας έχει σκουριάσει και θέλει αλλαγές ριζικές, είναι το φιάσκο που ζήσαμε στις 22 Νοεμβρίου. Ένα φιάσκο που μας πλήγωσε τους νεοδημοκράτες. Μας ταλαιπώρησε. Ταλαιπώρησε τον κόσμο μας, που από τις 7 το πρωί στήθηκε στις κάλπες, αλλά και έδωσε άλοθη στους αντιπάλους μας να μας ηρωνεύονται και να μας λένε ότι εκλογές δεν μπορείτε να κάνετε. Τη χώρα θέλετε να κυβερνήσετε. Φίλες και φίλοι, ο μόνος τρόπος να κλείσουμε οριστικά αυτή την πληγή που άνοιξε στις 22 Νοεμβρίου είναι η μαζική συμμετοχή στις κάλπες στις 20 Δεκεμβρίου. Και σήμερα αυτό που θέλω να σας ζητήσω είναι να μιλήσετε τις επόμενες μέρες σε όλους τους φίλους σας, τους γνωστούς σας, τους συγγενείς σας, ανθρώπους που είτε είναι σήμερα στην παράταξή μας, είτε πίστεψαν κάποτε σε εμάς και σήμερα μας έχουν γυρίσει την πλάτη, όμως πιστεύουν στην ιδεολογία μας, να έρθουν για να γυρίσουμε μαζί τη σελίδα της παράταξής μας εκείνο το βράδυ. Γιατί θέλω να ξέρετε και κάτι ακόμα. Η δύναμη της παράταξής μας είναι στον κόσμο. Και αν την Κυριακή το βράδυ καταφέρουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλη την ελληνική κοινωνία ότι ο νέος αρχηγός και το νέο ξεκίνημα της νέας δημοκρατίας στηρίζεται όχι σε μερικές δεκάδες, αλλά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων ανά την Ελλάδα, να είστε σίγουροι, και αυτό είναι μια δέσμευση δική μου, ότι πολύ σύντομα η Νέα Δημοκρατία θα ξανασταθεί στα πόδια της, θα διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων και θα ξαναείναι κυβέρνηση πολύ γρήγορα.